Η σύμβαση προωθεί το γενικό σχεδιασμό της εγκληματικής πολιτικής απολιγνητοποίησης, στην οποία Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνείται και είστε απόλυτα συνυπεύθυνοι. Ως τμήμα της γενικότερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αστικής τάξης δηλαδή, για την πράσινη μετάβαση. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση και της απολιγνητοποίησης ειδικότερα αυτή συνιστά πραγματικό έγκλημα κατά τη γνώμη μας που οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό ολόκληρων περιοχών, εκτείναξη της δαπάνης για ηλεκτρισμό που πληρώνονται εργατικά αλλά για στρώματα και αποδεικνύει πως ο ενεργειακός σχεδιασμός της αστικής τάξης γίνεται για το κέρδος και αντιστρατεύεται τα δικαιώματα του λαού. Καταψηφίζουμε επί της αρχής την ελόγω σύμβαση και όλα τα άρθρα της. Είναι επίσης δύο φορές εγκληματικό ότι προωθείται η εν λόγω πολιτική την ίδια ώρα που γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, από την Ινδία μέχρι τη Γερμανία, μαζική στροφή προς τον άνθρακα και τον λιγνίτη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την ενεργειακή κρίση που έρχεται. Η επίκληση για την προστασία του περιβάλλοντος είναι τουλάχιστον υποκριτική. Ακόμα και αν δεχθεί κανείς τον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ένας ενεργειακός σχεδιασμός περιορισμού των εκπομπών θα μπορούσε να γίνει με πολλούς άλλους τρόπους. Με περισσότερα υδροελεκτρικά, αύξηση του βαθμού απόδοσης των λιγνητικών μονάδων. Ανταυτού προωθούνται μόνο οι ΑΠΕ, με την καταστροφική επίπτωσή τους στα βουνά και στα δάση, ακόμα και σε περιοχές Natura και η χρήση του φυσικού αερίου, παρά το γεγονός ότι ειδικά το τελευταίο και κυρίως το LNG αποδεσμεύει στην ατμόσφαιρα ποσότητες μεθανίου ενός αερίου 40 φορές πιο επικίνδυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όμως, καθώς τα συμφέροντα μεταφοράς LNG είναι μεγάλα, εδώ υπάρχει επιλεκτικό προφανώς ενδιαφέρον. Η προστασία των κατοίκων της περιοχής από προβλήματα λόγω λειτουργίας των λιγνητικών σταθμών είναι επίσης αστεία, αφού υπάρχουν πολλαπλές τεχνολογίες, η αποθείωση, η μείωση της σκόνης που μπορούν να εγγυηθούν ασφαλή καύση λιγνίτη. Το σχέδιο επίσης είναι παντελώς απαράδεκτο γιατί δεν έχει ουσιαστική συγκίνηση συζήτηση ούτε καν για τις χρήσεις γης. Με μεγάλες αντιδράσεις από τους κατοίκους των περιοχών. Το φιάσκο του White Dragon, του μεγάλου project υδρογόνου, αποδεικνύει άλλωστε πως οι σχεδιασμοί επενδύσεων αντιμετωπίζουν και τις πελώριες αντιθέσεις μεταξύ ομίλων και κρατών και τελικά να βαγούν ειδικά σε φάση κρίσης. Το τέλειο αδίέξοδο. Έτσι περιγράφουν τα αστικά επιτελεία στο ενδεχόμενο διακοπής του ρώσικου φυσικού αερίου, με αφορμή τη χθεσινή διακοπή λειτουργίας του Nord Stream. Τα καλά και τα κακά σενάρια δίνουν και παίρνουν. Κοινή συνισταμένη όμως σε όλες τις εκδοχές που παρουσιάζουν είναι ότι ο λαός θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, θα βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στη φτώχεια και την εξαθλίωση για να θωρακιστούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Ο λαός καλείται έτσι τώρα να πληρώσει ένα προς ένα όλα εκείνα τα μέτρα που μέχρι χθες Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις, του τα παρουσιάζονται ως παράγοντες ενεργειακής θωράκισης και δίθεν μείωσης του ενεργειακού κόστους, υλοποιώντας όλοι μαζί την πολιτική απελευθέρωση της ενέργειας. Του λέγατε ότι τα σχέδια για την απελευθέρωση ενέργειας και ό,τι αυτή περιλαμβάνει θα του διασφάλισαν αυτήν η ενέργεια. Τώρα όμως αποδεικνύεται ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός, με γνώμονα τα συμφέροντα του κεφαλαίου, το μόνο που μπορεί να διασφαλίσει για το λαό είναι ρεύμα με το δελτίο και λογαριασμούς εκατοντάδων ευρώ, ώστε οι ενεργειακοί όμιλοι να έχουν εγγυημένη κέρδη. Του λέγατε για τα καλά της ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα το ενημερώνεται πως στο πλαίσιο αυτήνης οι επιχειρηματικοί όμιλοι καταναλώνουν το φυσικό αέριο που εισάγεται για να παράγουν και να εξάγουν ρεύμα εκτός Ελλάδας όπου υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος και μάλιστα υποχρεωτικά, αφού οι εξαγωγές μπορούν να σταματήσουν μόνο αφού πρώτα έχουν εξαντληθεί όλα τα αποθέματα. Διαγωνιζόσασταν για το ποιος είχε το πιο ολοκληρωμένο και γρήγορο σχέδιο της περιβόητης απολιγνητοποίησης, τα πιο μεγαλεπίβολα σχέδια για τη μονοκαλλιέργεια των ΑΠΕ. Στείλατε όλοι το λογαριασμό στο λαό με τις χιλιάδες απολύσεις στους λιγνίτες, με τα δισεκατομμύρια που πλήρωσε μέσα από τα πράσινα χαράτσια για να έχουν εγγυημένα κέρδη όμιλοι των ΑΠΕ. Τώρα ζητάτε από τον λαό να πληρώσει ξανά από την άλλη τσέπη για να επανέλθουν οι λιγνίτες, ενώ ανακαλύψατε ότι μόνες τους οι ΑΠΕ δεν μπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες. Ακόμα και το φυσικό αέριο που ήδη αναπορεύσατε σε βασικό ηλεκτροπαραγωγικό καύσιμο, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης δεν υπάρχει σε επάρκεια, αφού το κυνήγι του κέρδους καθιστά ασύμφορη ακόμα και τη δημιουργία στοιχειωδών αποθεμάτων. Του λέγατε επίσης του λαού μας ότι οι ενεργειακές διασυνδέσεις είναι παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας, και τώρα που αποδεικνύεται ότι στο πλαίσιο του καπιταλισμού είναι μαγνήτης ανταγωνισμών και τεράστιων κινδύνων, του λέτε ότι πρέπει να ξαναβάλει πλάτη με νέες θυσίες προκειμένου να κερδίσουν μέσα εισαγωγικά οι δικοί του ιμπεριαλιστές αυτήν την κούρσα. Ακόμα και αν υπάρξει κάποιος προσωρινός συμβιβασμός στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πακέτα των Δύσης για την ενέργεια που ζητάτε, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν θα καλύψουν τις ανάγκες του λαού, αφού έτσι κι αλλιώς
προορίζονται για τους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά αντίθετα θα γίνουν και νέα κρατικά χρέη που θα φορτωθούν πάλι στις πλάτες του λαού μας. Την ώρα που όλοι προσπαθείτε με τρίκ και αντιπερισπασμούς να κρύψετε την αιτία για την ενεργειακή φτώχεια που φουντώνει, αυτή είναι σήμερα πιο φανερή από ποτέ. Είναι η ενέργεια εμπόρευμα, το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους, το βασικό εμπόδιο ανάμεσα στις ανάγκες του λαού για φθηνό ρεύμα και τις σημερινές μεγάλες δυνατότητες για την ικανοποίησή τους. Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα δεν θα βρεθούν σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατέθεσε πρόταση νόμου για την εξάλληψη της ενεργειακής φτώχειας, με άμεση επαναλειτουργία λιγνητικών μονάδων, σε ρήξη με τη ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάργηση ρήτρας αναπροσαρμογής, κατάργηση φόρων. Γυρίσατε όλη την πλάτη στα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού μας. Εκεί ακριβώς πρέπει να στοχεύσει και η λαϊκή πάλι, σε συμπόρευση, λέμε εμείς, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που μόνο αυτό με τις θέσεις και τις προτάσεις του δίνει απάντηση στα σημερινά αδιέξοδα. Γιατί έχει ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσης αξιοποίησης όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας για τις λαϊκές βεβαίως ανάγκες, κόντρα στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πράσινη ανάπτυξη και το εμπόριο ρήπων. Σχέδιο που βγάζει τον ίδιο το λαό και τις ανάγκες του στο προσκήνιο, με την οικονομία και την εξουσία φυσικά στα δικά του χέρια. Αυτό είναι το καλό σενάριο που μόνο ο λαός μπορεί να το γράψει με ένα πολύ πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.